Να σε καλά, να σε καλά. Ποιους άλλους Γιώργηδες έχουμε εδώ που πολλούς, που γιορτάζουν χρόνια. Έλα ρε πρόεδρε. Ο Μαρκουλάκης σήμερα. Είναι ένας θησαυρός στο πρωτογενή τομέα και όχι μόνο για τα αυτονόητα προϊόντα όπως είναι το λάδι. Ήμασταν πάντα πρωταγωνιστές. Αλλά και το μέλι μας κάνει πολύ δυναμική ανάκαμψη και φυσικά το χαρούμε τώρα. Είναι νομίζω μια ενδεικτική ενδεικτικό παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας του πρωτογενούς τομέα, όπου παίρνουμε ένα προϊόν το οποίο δεν είχε ουσιαστικά καμία αξία και το πόντε του. 20 λεπτά μπροστά. Πόσο πληρώθηκε, 1,5 ευρώ. Λοιπόν, και το μετατρέπουμε σε ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το τυποποιούμε, μπορούμε να το εξάγουμε, δίνουμε μεγαλύτερη υπεραξία στους παραγωγούς μας και ταυτόχρονα το συνδέουμε και με τον τουρισμό μας, με την κριτική κουζίνα, με την κριτική διατροφή. Και επειδή η τάση πια θα είναι όλο ένα και περισσότερο προς προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα υπάρχει μια παγκόσμια αναζήτηση για τέτοια προϊόντα, νομίζω ότι μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει αυτή η δουλειά και είμαι σίγουρος ότι θα βρει και πολλούς μιμητές. Εμείς που είμαστε αθλητές και εδώ ο Γιάννης που είναι μεγάλος αθλητής και πρέπει να του δίνουμε ένα ενεργειακή στήριξη. Καλώς όρισες. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλές επιτυχίες. Παπαγιώργη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γιώργη, είμαστε η πρώτη, μετά αυτή είναι η Κυπριακή, το πλατή φύλλο, Κυπριακή, είναι η Συριακή, η Μαροκινή. Τις έχω φέρει από όλες τις χώρες και τις έχω βάλει εδώ και τις παρουσιάζω στους τουρίστες. Πάθη γιατί εδώ έχουμε πολλά λεωφορεία και όλα αυτά και τις παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή σήμερα εδώ στην Αργυρούπολη. Ξεκινάω τη δεύτερη μέρα της περιοδίας μου στη Δυτική Κρήτη. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για εμένα και συναισθηματικά σημαντική, καθώς ξεκινήσαμε τον προεκλογικό μας αγώνα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση η οποία έγινε στα Χανιά. Πήρα πολύ μεγάλη δύναμη από τους συντοπίτες μου, τους Χανιώτες, τους συντοπίτες οι οποίοι βρέθηκαν αυτές τις δυνάμεις. Θα μας δώσουν όθηση για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια μεγάλη εκλογική νίκη στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Και δεν χρειάζεται, φίλες και φίλοι, να σας πω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές, καθώς οι πολίτες θα αποφασίσουν εάν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, σε αυτή την πορεία προόδου της χώρας, σε αυτή την πορεία ισχυροποίησης της Ελλάδας στο εξωτερικό, ή αν θα ξαναγυλίσουμε πίσω σε εποχές τις οποίες θέλουμε να ξεχάσουμε και θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας οριστικά. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα για αυτά τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν τον Ιούλιο του 2019, ούτε και εγώ φανταζόμουν στα πιο απίθανα όνειρά μου ότι θα καλούμασταν από τις συγκυρίες να διαχειριστούμε τόσες μεγάλες κρίσεις ταυτόχρονα. Από τη μεταναστευτική εισβολή στον Εύρο, μετά την πανδημία, μια σειρά από φυσικές καταστροφές, το προκλητικό γείτονά μας, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε ένα τσουνάμι εισαγόμενης ακρίβειας. Πιστεύω όμως ότι ανταποκριθήκαμε με απόλυτη επάρκεια στη διαχείριση όλων αυτών των κρίσεων. Κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι, το σκάφος της πατρίδας, ενώ ταυτόχρονα υλοποίησαμε και όλες τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Είτε μιλάμε για την μείωση των φόρων, είτε μιλάμε για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία πολλών νέων δουλειών, είτε μιλάμε για μια σειρά από έργα τα οποία γίνονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα οποία για εσάς εδώ πέρα στην Κρήτη έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τα θέματα οδικής ασφάλειας στο νησί μας. Και ξέρετε ότι ματώνει η καρδιά μου κάθε φορά που χάνονται άνθρωποι, ειδικά νέοι άνθρωποι, σε δρόμους οι οποίοι σίγουρα δεν είναι αντάξιοι του νησιού μας και σίγουρα δεν είναι αντάξιοι της συνολικής αναπτυξιακής του δυναμικής. Και γι' αυτό και απέδωσα από την πρώτη στιγμή τόσο μεγάλη σημασία στο να λύσουμε το γρίφο του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά τώρα είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν βόρειο οδικό άξονα, ο οποίος πια δρομολογείται σε τρία κομμάτια. Σε λίγο θα βρεθώ στο Ηράκλειο να υπογράψω το δεύτερο τμήμα, το οποίο θα γίνει από το Ηράκλειο μέχρι τη Χερσόνησο. Και πολύ σύντομα θα έχουμε και οριστικό μειοδότη για το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ, από τα Χανιά έως το Ηράκλειο, το οποίο προφανώς
αφορά πάρα πολύ το Ρέθυμνο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα έργα τα οποία γίνονται. Γίνονται μια σειρά από έργα οδικής ασφάλειας στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, τα οποία και αυτά έχουν την ξεχωριστή του σημασία. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι το οποίο είπε ο Πρόεδρος, στο πώς έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου μας, της Κρήτης, με την ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης, που δεν είναι άλλος από τον τουρισμό. Εδώ πέρα το γνωρίζετε καλά πόσο εξαρτημένοι είστε από τον τουρισμό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εφόσον όλα πάνε καλά και δεν έχουμε άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις, ότι το 2023 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό μας, όπως και το 2022 ήταν η χρονιά ρεκόρ. Η τουριστική περίοδος, το βλέπετε και εσείς, ξεκινάει νωρίτερα, τελειώνει αργότερα και αρχίζουμε πια και αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας που αφορά τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό μας. Επισκέφθηκα πριν από λίγο μια καινοτόμα μονάδα η οποία επεξεργάζεται το χαρούπι, ένα προϊόν το οποίο θεωρούσαμε πριν από κάποια χρόνια ότι δεν έχει καμία αξία. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι από εκεί που πωλείται 20 λεπτά, τώρα πωλείται 1,5 ευρώ. Καλύτερο εισόδημα για τους παραγωγούς μας και φυσικά προστιθέμενη αξία για τις εταιρείες οι οποίες επεξεργάζονται το χαρούπι και αναδεικνύουν την ξεχωριστή διατροφική του σημασία. Ένα μόνο παράδειγμα του πώς μπορούμε να ενώσουμε τον τουρισμό μας με τον πρωτογενή τομέα και φυσικά τον πολιτισμό για να συνθέσουμε μια αναπτυξιακή πρόταση, ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, που πραγματικά θα είναι μοναδική. Έχει τόσα πλεονεκτήματα να προσφέρει ο τόπος μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαφυλάξουμε και θα προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και θα αναδείξουμε τις ιδιαίτερες ομορφιές του. Για όλα αυτά λοιπόν πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε 4 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Θέλω και ζητώ πάντα και από τα στελέχη μας αλλά και από τους φίλους μας οι οποίοι εκφράζουν ενδιαφέρον για τα κοινά και συμμετέχουν στον αγώνα μας, να μιλάμε θετικά. Να μιλάμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Να υπερασπιζόμαστε με υπερηφάνεια το έργο το οποίο έχουμε πετύχει, το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Να αναγνωρίζουμε με ειλικρίνεια τα λάθη μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε από αυτά. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αλλά κυρίως να μιλάμε για το μέλλον. Μου έκανε πολύ εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε χθες να ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο με ένα γκρίζο σποτ, ένα μαύρο σποτ, το οποίο θυμίζει μια πολύ δύσκολη στιγμή την οποία όλοι βιώσαμε ως ένα συλλογικό τραύμα, αλλά και με κάποιες δηλώσεις του αρχηγού του, όπου λίγο πολύ τι μας είπε, να προσέχουμε λέει τα fake news, να προσέχουμε λέει τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις, τις αποστασίες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στρώνει χαλί ο κύριος Τσίπρας από τώρα για την εκλογική του ήττα. Αυτό κατάλαβα εγώ από αυτά τα οποία είπε. Θα γίνει στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία διάθεση να τον ακολουθήσουμε σε μια καμπάνια γκρίζου. Θα θυμίζουμε στους πολίτες τη τετραετία Τσίπρα. Αλλά θα το κάνουμε με ευπρέπεια και επικαλούμενοι πραγματικά δεδομένα. Θα θυμίζουμε τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015, όχι γιατί θέλουμε να γυρίσουμε έτσι, σε αυτές τις εποχές το νου μας, αλλά γιατί αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας ως κυβέρνηση ηττημένων, προσέξτε, προϋποθέτει μια σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜΕΡΑ25. Είναι το ίδιο ΜΕΡΑ25 το οποίο μας λέει δεν πειράζει και αν κλείσουν οι τράπεζες και τώρα ανακαλύπτει λέει διάφορα άλλα συστήματα πληρωμών, τα οποία τα αποκαλεί Δήμητρα, τα διάβαζα και εγώ σήμερα. Αυτά δηλαδή αντί για ευρώ θα πληρωνόμαστε με Δήμητρες, δεν ξέρω πώς το φαντάζονται. Αλλά αυτό στο μυαλό τους είναι η κυβέρνηση των ηττημένων, η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν οι πολίτες πολύ καλά γιατί ψηφίζουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ψήφου τους. Και γι' αυτό και ισχυρίζομαι εδώ πέρα, από τον τόπο μου, από την Κρήτη, ότι η μόνη ουσιαστική και η μόνη πραγματική πρόταση διακυβέρνησης η οποία προτείνεται σήμερα στους πολίτες είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Επιμένουμε στην αυτοδυναμία όχι από αυταρέσκεια, αλλά επειδή θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία σήμερα είναι προϋπόθεση σταθερότητας για τον τόπο, είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να λαμβάνουμε γρήγορα αποφάσεις και να αντιμετωπίζουμε κρίσεις. Σκεφτείτε λίγο τι θα συνέβαινε αν είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας στον Εύρο, ας πούμε, και θα έπρεπε να συνοηθούμε με άλλους συγκυβερνήτες για το αν έπρεπε να αντιδράσουμε γρήγορα ή αποτελεσματικά. Είναι το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πρότασή μας
την οποία θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Θέλω κλείνοντας να σας πω ότι η κρίσιμη εκλογή, η μόνη εκλογή που αυτή τη στιγμή εγώ εστιάζω το ενδιαφέρον μου, είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Θα προκύψει η κυβέρνηση μετά από την 21η Μαΐου. Δεν το ξέρουμε, δύσκολο, λόγω της απλής αναλογικής. Η κάλπη της 21ης Μαΐου όμως θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για το ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία. Και αυτός που πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα τη Νέα Δημοκρατία, η παράταξη που πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη τετραετία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό θα επιλέξουμε ποιος θα κυβερνήσει, ποιο κόμμα και ποιο κόμμα θα είναι. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Ο καιρός μπορεί να μην μας βοήθησε και να είμαστε σε εσωτερικό χώρο, αλλά επειδή άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι η βροχή είναι γροσουζιά, ας του πει κάποιος ότι η βροχή το μήνα Απρίλιο για το πρωτογενή τομέα είναι χρυσάφι. Και ευλογία. Άντε και με την νίκη. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.